The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Σας καλωσορίζουμε στο webinar της εταιρείας Alphanetrics με θέμα τις νέες δυνατότητες του Navisworks Manage στην έκδοση 2021. Το όνομά μου είναι Γιώργος Δημητρίου και εργάζομαι στην εταιρεία Alphanetrics ως Senior CAD Engineer για τα μηχανολογικά προϊόντα και τα 3D Printing Services. Η έκδοση 2021 του Autodesk Navisworks Manage επιτρέπει καλύτερη διαχείριση, προσομοίωση κατασκευής και συνολική ανάλυση κατά την επιθεώρηση ενός ολοκληρωμένου project. Το Navisworks Manage περιλαμβάνει προηγμένα εργαλεία προσομοίωσης και αξιολόγησης. Οι file reader της έκδοσης 2021 παρέχουν συνεργασία με άλλα προγράμματα και ειδικά ο ενημερωμένος IFC file reader, ο οποίος χρησιμοποιεί τον ίδιο τύπο ανοιχτού κώδικα με το Revit για τη διαχείριση των IFC αρχείων. Σημαντική επίσης είναι και η νέα BIM 360 Issues Integration δυνατότητα, η οποία σας επιτρέπει να δείτε, να δημιουργήσετε και να απαντήσετε σε BIM 360 Project Issues μέσα από το Navisworks Manage. Σε αυτό το webinar θα εξετάσουμε τις παραπάνω νέες δυνατότητες. Καταρχήν ας δούμε τις βελτιώσεις οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στο Navisworks Manage 2021 όσον αφορά τη χρήση αρχείων IFC. Ένα IFC αρχείο είναι ένα αρχείο μοντέλου, δηλαδή περιέχει πληροφορίες οι οποίες παριστάνουν γεωμετρία και αυτό το αρχείο έχει δημιουργηθεί με βάση το πρότυπο Industry Foundation Class, εξού και η συντόμευση IFC. Το IFC πρότυπο είναι ένα ανοιχτό πρότυπο αρχείου, το οποίο χρησιμοποιείται από το Building Information, γενικά από Building Information Modeling προγράμματα. Μπορεί να περιέχει το μοντέλο ενός κτηρίου ή μιας κτηριακής ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης συμπεριλαμβανομένων μεμονωμένων στοιχείων, υλικών και σχημάτων. Με τον όρο ανοιχτό πρότυπο εννοούμε ότι ο τρόπος δημιουργίας του IFC αρχείου δεν αποτελεί μυστικό και ότι οποιοδήποτε μπορεί να τον αναζητήσει και να τον αποκτήσει. Κατά αναλογία με τα αρχεία STEP και IGS, που αποτελούν ένα ουδέτερο τύπο αρχείου για επικοινωνία μεταξύ προγραμμάτων μηχανολογικής σχεδίασης, τα IFC αρχεία αποτελούν το ουδέτερο πρότυπο αρχείου για επικοινωνία μεταξύ BIM προγραμμάτων. Ουδέτερος τύπος αρχείου σημαίνει ότι αυτός ο τύπος αρχείου δεν συνδέεται με κάποιο brand name και ότι έχει προκύψει κατόπιν διεθνούς συμφωνίας ή συμφωνιών μεταξύ των διαφορεμένων εταιριών του χώρου με σκοπό τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ διαφόρων προγραμμάτων. Το Navisworks 2021 χρησιμοποιεί το ίδιο open source code με εκείνο του Autodesk Revit για τη διαχείριση των IFC αρχείων με την προσθήκη της αναγνώρισης ιεραρχίας στη δομή των αντικειμένων. Επίσης διαθέτει PSET δυνατότητα, δηλαδή property sets, αναγνώριση ιδιωτήτων και βελτιωμένα data, παράγει βελτιωμένα data. Αυτές οι βελτιώσεις έχουν σαν αποτέλεσμα τις λιγότερες ρυθμίσεις στο Options Editor του πλαισίου διαλόγου του Navisworks. Και για να το δούμε αυτό στην πράξη, βλέπετε εδώ ότι ήδη έχουμε ανοίξει το Navisworks πρόγραμμα. Θα ανοίξουμε ένα αρχείο IFC, το οποίο έχουμε ετοιμάσει προηγουμένως. Μη σας ξεγελάει το γεγονός ότι το φόρτωσε το αρχείο αυτό σχετικά γρήγορα. Γενικά, τα IFC αρχεία έχουν υπερδεκαπλάσιο μέγεθος από ό,τι τα αντίστοιχα Revit αρχεία, που περιέχουν το ίδιο μοντέλο. Και αυτή τη στιγμή το άνοιξε έτσι γρήγορα, επειδή προηγουμένως είχε γίνει το άνοιγμα του συγκεκριμένου αρχείου, το είχε κάπου πρόχειρο στη μνήμη, οπότε το φόρτωσε γρήγορα. Κανονικά το αρχείο αυτό, στο συγκεκριμένο υπολογιστή που έχουμε εδώ, για να δημιουργηθεί
το έχουμε δημιουργήσει στο Revit, θα σας δείξουμε στη συνέχεια. Για να δημιουργηθεί από το Revit, από το Revit αρχείο, αυτό το IFC αρχείο, θέλει τουλάχιστον 15 λεπτά. Και αν το ανοίγαμε στο Navisworks, χωρίς πρώτα να το είχαμε φορτώσει κάπου στη μνήμη, να το είχε δηλαδή πρόχειρο κάπου στη μνήμη του ο υπολογιστής, μπορεί να έκανε και 3-4 λεπτά. Okay. Βλέπετε λοιπόν εδώ, εάν πάμε στο Selection Tree, ότι έχουμε ανοίξει ένα αρχείο IFC, το οποίο περιέχει όλη την ιεραρχία των δεδομένων. Και επίσης, ανοίγοντας το Property Sets, παράθυρο του Navisworks, και επιλέγοντας κάποιο object, βλέπετε εδώ ότι έχουν μεταφερθεί και P-Sets Properties για το συγκεκριμένο object. Επομένως, επειδή το αρχείο αυτό έχει δημιουργηθεί από το Revit, ισχύει αυτό το οποίο αναφέραμε στο προηγούμενο slide, ότι μεταφέρονται και property sets data. Αν ανοίξουμε το options παράθυρο διαλόγου του Navisworks και πάμε στην επιλογή File Readers. Οι File Readers είναι προγράμματα τα οποία διαβάζουν το πρωτότυπο μοντέλο, είτε αυτό προέρχεται από το AutoCAD, είτε από το Revit, είτε από κάποιες άλλες CAD εφαρμογές, τη λίστα των οποίων μπορείτε να δείτε εδώ. Και το μετατρέπουν σε μορφή την οποία μπορεί να καταλάβει το Navisworks. Αυτά τα data, αν τα αποθηκεύσουμε στη συνέχεια μέσα από το Navisworks, μπορούμε να δημιουργήσουμε αρχεία με κατάληξη NWD ή αρχεία με κατάληξη NWF και υπάρχει και ο ενδιάμεσος τύπος αρχείων, ο NWC, που είναι τα λεγόμενα cache files κτλ. Από εδώ λοιπόν, εάν επιλέξουμε το πρότυπο IFC, βλέπετε ότι τώρα υπάρχει μία νέα δυνατότητα εκτός από τις legacy, δηλαδή τις παλαιές ρυθμίσεις, όπου εδώ έχουμε μία ομάδα από ρυθμίσεις που μπορούμε να κάνουμε και αφορούν την ανάγνωση του IFC αρχείου και τη μεταφορά του μέσα στο περιβάλλον του Navisworks. Υπάρχει η επιλογή Modern, όπου βλέπετε εδώ ότι έχουμε μόνο δύο ρυθμίσεις. Η μία αφορά την καμπυλότητα, το smoothing, το face setting factor και το άλλο είναι το convert to boundary boxes. Συνεπώς, με το καινούριο πρότυπο έχει βελτιωθεί ο IFC Manager τόσο όσον αφορά την αναγνώριση δεδομένων, όσο και τις λιγότερες ρυθμίσεις που χρειάζεται να κάνουμε για να ανοίξουμε το αρχείο IFC μέσα στο Navisworks 2021. Αρχεία IFC μπορεί κάποιος να φτιάξει όχι μόνο με το Revit αλλά και με άλλες CAD εφαρμογές, κυρίως από το χώρο του BIM. Εδώ σε αυτό το slide βλέπετε το Options Editor, παράθυρο διαλόγου και τις ρυθμίσεις που μπορούμε να κάνουμε για τα αρχεία IFC. Και δίπλα υπάρχει ένα screen capture από το help του προγράμματος όταν πάτε στην ενότητα IFC, όπου βλέπετε όλη τη λίστα των διαφόρων entities, των διαφόρων δηλαδή σχεδιαστικών οντοτήτων και πληροφοριών, τα οποία η συγκεκριμένη έκδοση 2021 μπορεί να αναγνωρίσει ή δεν μπορεί να αναγνωρίσει. Υπάρχουν λοιπόν αυτές οι δύο ενότητες, οι supported entities και οι unsupported entities. Entities. Φυσικά εννοείται ότι από έκδοση σε έκδοση η Autodesk βελτιώνει αυτές τις δυνατότητες έτσι ώστε να είναι αρτιότερος κυρίως από άποψη πληροφορίας, όχι γεωμετρίας, από άποψη δεδομένων που συνοδεύουν τα IFC αρχεία, δεδομένων λογιστικού τύπου εννοώ, που συνοδεύουν τα IFC αρχεία, properties κτλ. Τώρα, όσον αφορά τη δημιουργία μέσα από το Revit ενός τέτοιου αρχείου IFC, αυτό μπορούμε να το δούμε. Ας κάνουμε minimize, ας μπούμε στο Revit
στο 2021, στην τελευταία έκδοση. Και θα ανοίξουμε το ίδιο αρχείο, αλλά σε αρχείο RVT. Το ίδιο μοντέλο σε αρχείο RVT. Okay. Το Revit στην έκδοση 2021 έχει γίνει τεράστιο. Γι' αυτό βλέπετε ότι υπάρχει αυτή η μικρή καθυστέρηση. Εξάλλου έχω και το Navisworks από κάτω και ανοιγμένο ένα σχετικά μεγάλο μοντέλο. Okay. Ωραία. Αυτό λοιπόν είναι το αντίστοιχο Revit file το οποίο θα ανοίξουμε στο Revit για να δείξουμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε το αρχείο το IFC με τις ρυθμίσεις που θέλουμε. Okay. Λοιπόν, για να δημιουργήσουμε μέσα από το Revit αρχείο IFC, θα πάμε στο File Pull Down Menu. Από εδώ θα πάμε σε επιλογές Export. Επιλέξουμε Save an IFC File για να αποθηκεύσουμε σαν IFC το συγκεκριμένο μοντέλο που έχουμε ανοίξει. Και εδώ στο Export IFC παράθυρο διαλόγου, πατώντας Modify Setup, ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου, το Modify Setup, όπου μπορούμε να ρυθμίσουμε το τι είδους πληροφορία, πέραν της γεωμετρίας, θέλουμε να εισάγουμε, θέλουμε να σωματώσουμε στο αρχείο μας το IFC. Εδώ λοιπόν βλέπετε ότι υπάρχει ενότητα για Property Sets, όπου μπορούμε να ρυθμίσουμε ποια Property Sets θέλουμε να συνοδεύουν το συγκεκριμένο IFC αρχείο. Okay. Αυτό είχαμε να κάνουμε στο Revit και σας είπα ότι αυτή η διαδικασία για το μηχάνημα που έχω εδώ διαρκεί γύρω στα 15 με 20 λεπτά για να δημιουργήσει το αρχείο το IFC. Okay. Τώρα ας δούμε το κομμάτι που αφορά την πρόσβαση που μπορούμε να έχουμε μέσα από το Navisworks 2021 στο BIM 360. Αυτή είναι και η πιο σπουδαία προσθήκη, παύλα βελτίωση του Navisworks 2021, στην έκδοση 2021. Η πρόσβαση δηλαδή και η επικοινωνία, η αμφίδρομη επικοινωνία από ό,τι θα δείτε, μεταξύ με το BIM 360. Προϋπόθεση βεβαίως είναι να διαθέτετε λογαριασμό στο BIM 360. Πρόσβαση μέσα από το Navisworks στο BIM 360 έχετε με δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι μέσω του Autodesk Desktop Connector. Το Autodesk Desktop Connector είναι ένα πρόγραμμα το οποίο εγκαθίσταται στον υπολογιστή σας όταν αγοράσετε μία άδεια του BIM 360 ή γενικά όταν κάνετε χρήση του cloud χώρου που σας διαθέτει η Autodesk. Στην ουσία, αυτό που κάνει το Autodesk Desktop Connector είναι να δημιουργεί τοπικά στο μηχάνημά σας ένα image drive του χώρου που έχετε υπό τη χρήση σας στο Autodesk Cloud. Δημιουργεί λοιπόν ένα image τοπικά στο μηχάνημά σας και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να υπάρχει επικοινωνία και ασφάλεια μεταξύ του τοπικού σας drive και του BIM 360. Έχουμε λοιπόν δύο τρόπους επικοινωνίας μεταξύ του Navisworks και του BIM 360. Ο πρώτος είναι μέσω του Autodesk Desktop Connector και ο δεύτερος είναι
με τη βοήθεια του application BIM 360 ίσως για το Navisworks. Αυτό το application είναι ένα προγραμματάκι το οποίο διευκολύνει την επικοινωνία και τη βελτιώνει με, όπως θα δούμε, μεταξύ Navisworks και BIM 360. Ας δούμε την πρώτη περίπτωση λιγάκι. Στη συνέχεια θα χρειαστεί, από ό,τι θα αντιληφθείτε, να κάνουμε και κάποιο έτσι εντός αγωγικών μικροφροντιστήριο όσον αφορά τις λειτουργίες του BIM 360, από τα services, τι services δηλαδή προσφέρει, από ποια modules αποτελείται, έτσι ώστε να έχουμε μια αντίληψη για αυτές τις νέες δυνατότητες που έχει το Navisworks. Το Autodesk Desktop Connector σας παρέχει πρόσβαση στον κατάλογο Project Files και στους υποκαταλόγους του Document Management Module του BIM 360. Το Document Management Module αποτελεί τον κοινό παρονομαστή για τα 7 services του BIM 360. Μέχρι στιγμής λοιπόν το Autodesk BIM 360 αποτελείται από 7 services, από 7 υπηρεσίες. Αυτές είναι το Docs, το Build, το Design, το Coordinate, το Layout, το Plan και το Ops. Πληροφορίες λένε ότι το Ops η Autodesk το ξανακοιτάει, δηλαδή έχει προσωρινά αποσύρει από την κυκλοφορία και πάρα πολύ σύντομα πρόκειται να βγάλει μια βελτιωμένη έκδοσή του. Κάθε ένα λοιπόν από αυτά τα 7 services απαρτίζεται από ένα σύνολο από modules και ορισμένα από αυτά τα modules είναι κοινά μεταξύ των services. Ο κατάλογος Project File είναι ένας κοινόχρηστος κατάλογος, βλέπετε εδώ δίπλα στο σχήμα. Αυτό είναι ένα screen capture, θα το δούμε σε λιγάκι, θα δούμε σε λιγάκι αυτή την εικόνα όταν θα μεταβούμε στο BIM 360 Docs. Εκεί θα δείτε ότι υπάρχει αυτή η δομή, υπάρχει η δομή ενός γενικού καταλόγου που ονομάζεται Plans με κάποιους άλλους υποκαταλόγους μέσα που δημιουργεί ο χρήστης, αλλά υπάρχει και ο κατάλογος, ο κοινόχρηστος κατάλογος Project Files, που επίσης τη δομή του, την εσωτερική δομή του μπορεί να την ρυθμίσει ο χρήστης. Ο κατάλογος λοιπόν Project File είναι ένας κοινόχρηστος κατάλογος γενικά με τους, είναι κοινόχρηστος γενικά για τους περισσότερους συμμετέχοντες στην υπηρεσία BIM 360, δηλαδή σε αυτούς που ο Project Manager, ο Project Administrator έχει δώσει πρόσβαση με κάποιο username και ένα password, με τα κατάλληλα δικαιώματα πρόσβασης. Εκεί μπορεί να ανεβάσει αυτός ο οποίος έχει πρόσβαση οποιοδήποτε τύπο αρχείου, ακόμη και αρχεία NWF, NWD και NWC του Navisworks. Ας το δούμε αυτό λιγάκι στην πράξη. Οπότε, εδώ βλέπετε ότι ήδη έχω κάνει login με το username και το password μου μέσα στο Document Management Module του BIM 360 Docs. Αυτή τη στιγμή δηλαδή η εικόνα που βλέπετε στην οθόνη σας είναι το Document Management Module του BIM 360 Doc. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει ο γενικός κατάλογος Plans και ο γενικός κατάλογος Project Files. Στο Project Files μπορούμε να ανεβάσουμε οποιοδήποτε τύπο αρχείο. Το περιεχόμενο του καταλόγου Plans είναι περισσότερο ελεγχόμενο και στους υποκαταλόγους του καταλόγου Plans, εκείνοι οι οποίοι έχουν πρόσβαση, ο τύπος αρχείων που μπορούν να ανεβάσουν είναι αρχεία DWG, είναι αρχεία RVT, Revit αρχεία δηλαδή, αρχεία DXF, αρχεία PDF, DWF και DWFX. Επίσης και αρχεία IFC. Επίσης και αρχεία IFC. Δεν μπορείτε λοιπόν μέσα στους καταλόγους του Plans να ανεβάσετε άλλου τύπου αρχεία, δηλαδή να ανεβάσετε εικόνες, να ανεβάσετε αρχεία του Navisworks κτλ. Αυτά πηγαίνουν μέσα στον Project Files, υποκατάλογο και υποκαταλόγους. Okay. Μέσα στον Project
files, κατάλογο, μπορούμε να έχουμε πρόσβαση από το Navisworks. Επομένως, εδώ στο Navisworks, εάν κλείσουμε το IFC αρχείο το οποίο έχουμε ανοίξει, μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στο BIM, στο κατάλογο Projects Files του BIM 360 για να ανοίξουμε από εκεί έστω ένα αρχείο NWF που προηγουμένως έχουμε ανεβάσει. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εντολή Open του Navisworks, αλλά επίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τις λειτουργίες Append και Merge. Τώρα εμείς θα χρησιμοποιήσουμε τη λειτουργία Open, διότι το αρχείο το οποίο θέλουμε να ανοίξουμε είναι ένα αρχείο τύπου NWF του Navisworks. Χρησιμοποιούμε λοιπόν τη λειτουργία Open και επειδή τρέχει το Autodesk Desktop Connector, βλέπετε εδώ, αυτό είναι το εικονίδιο του Autodesk Desktop Connector, το οποίο τρέχει αυτό το utility αυτή τη στιγμή. Εξαιτίας λοιπόν αυτού του utility, μπορούμε να ανοίξουμε, να πλοηγηθούμε στο PC μας, να πάμε στο local drive του BIM 360. Βλέπετε ότι εγώ εδώ είμαι εντός εισαγωγικών συνδρομητής και σε άλλες υπηρεσίες της Autodesk, στο BIM 360 Teams, στο Fusion 360 που κάνουν άλλα πράγματα. Ο προορισμός μας εδώ είναι το BIM 360, οπότε με διπλό κλικ μπορούμε να μπούμε εκεί. Μπορούμε να πάμε στο τρέχον Docs Project μας. Αυτός είναι ο κατάλογος Project Files και αυτό είναι το περιεχόμενό του. Το οποίο περιεχόμενό του, έτσι, Project Files, είναι αυτή η υποκατάλογη που βλέπετε. Επομένως, μέσα από εδώ μπορούμε να πάμε σε ένα κατάλογο που έχω δημιουργήσει και ονομάζεται George D. Και από εδώ να ανοίξουμε ένα αρχείο με κατάληξη NWF. Ένα αρχείο δηλαδή του Navisworks. Open. Τώρα τα αρχεία τα οποία χρειάζεται το συγκεκριμένο NWF για να τα ανοίξει και να τα εμφανίσει μπορεί να είναι και αυτά αποθηκευμένα στο ίδιο Subdirectory Projects, στο BIM 360 ή μπορεί να είναι τοπικά στο μηχάνημά μας. Okay. Υπάρχει λοιπόν αυτό το κτίριο. Εδώ ας ανοίξουμε τα Save Viewpoints. Μπορείτε να επιλέξετε αυτές εδώ τις πληροφορίες. Γενικά μπορείτε να κάνετε οποιοδήποτε χειρισμό και χρήση του συγκεκριμένου NWF αρχείου σαν αυτό να ήταν τοπικά αποθηκευμένο στο μηχάνημά σας. Okay. Αυτό σαν αφορά το άνοιγμα ενός αρχείου του Navisworks. Τώρα θα κάνουμε κάτι άλλο. Θα ανοίξουμε μέσα από το Navisworks, από το ίδιο κατάλογο, δύο αρχεία του Revit. Θα ανοίξουμε το Architectural RVT αρχείο και το Structural RVT αρχείο. Και επειδή αυτό το έχω κάνει τουλάχιστον μία φορά στο παρελθόν, το Navisworks στο cloud έχει δημιουργήσει και τα αντίστοιχα NWC αρχεία, τα αντίστοιχα δηλαδή κασέ αρχεία του Navisworks. Open. Εάν το Navisworks διαπιστώσει ότι τα αντίστοιχα, ότι δεν υπάρχουν αρχεία NWC, τα δημιουργεί επί τούτου. Εάν υπάρχουν, τότε ελέγχει εάν οι εκδόσεις τους, τα version τους, είναι ίδια με τα αντίστοιχα RVD αρχεία. Εάν δεν είναι, αν δηλαδή είναι παλαιότερα, τότε τα δημιουργεί ξανά από την αρχή.
Βλέπουμε εδώ, στο Selection Tree, ότι έχουμε ανοίξει τα συγκεκριμένα RVT αρχεία. Μπορούμε στη συνέχεια να αποθηκεύσουμε το Navisworks μοντέλο μας, είτε σαν αρχείο NWD, είτε σαν αρχείο NWF. Και αυτό μπορεί να γίνει τοπικά, είτε τοπικά στο μηχάνημά μας, είτε στο BIM 360. Okay. Μπορούμε να πάμε στο Set Viewports, παράθυρο διαλόγου, και από εδώ μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε κάποια από τα views τα οποία έχουν ετοιμαστεί στο Revit. Βλέπετε εδώ, East Wing Coordinator Perspective View. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις λειτουργίες αυτές που ξέρουμε από το Navisworks για να προηγηθούμε μέσα στο μοντέλο μας. Να τρέξουμε λίγο. Να πάμε στο χώρο που θέλουμε. Οπότε δουλεύουμε με το συγκεκριμένο μοντέλο σαν να το είχαμε τοπικά αποθηκευμένο στο μηχάνημά μας. Εντάξει. Να γυρίσουμε και κοιτάξουμε πάνω, ψευδοροφή, δεξιά και αριστερά, μέσα στο χώρο μας κανονικά, δηλαδή όλες τις λειτουργίες. Μπορούμε να κάνουμε collision detection, να ορίσουμε σχόλια πάνω στο σχέδιό μας, να δημιουργήσουμε red lines κτλ. Κτλ. Να ορίσουμε tags, όλες οι λειτουργίες που θα είχαμε κανονικά στο σύστημά μας. Okay. Αυτός λοιπόν είναι ο πρώτος τρόπος πρόσβασης του Navisworks με τη βοήθεια του Autodesk Desktop Connector. Ο δεύτερος τρόπος αφορά ένα application το οποίο ονομάζεται BIM 360 Issues. Αυτό σας παρέχει πρόσβαση σε καταλόγους του Model Coordination Module του BIM 360. Το Model Coordination Module είναι ένα εξειδικευμένο module που αφορά το coordination, δηλαδή το συντονισμό του έργου, κυρίως σε θέματα παρεμβολών μεταξύ της γεωμετρίας των διαφόρων συνιστοσών του μοντέλου του έργου. Για παράδειγμα, παρεμβολές μεταξύ μοντέλων αρχιτεκτονικών, στατικών, μεταξύ των μηχανολογικών του μοντέλου και των στατικών ή του αρχιτεκτονικού μοντέλου. Ο administrator του BIM 360 έργου είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία του περιεχομένου των καταλόγων του Model Coordination Module. Στην ουσία, το περιεχόμενο των καταλόγων του Model Coordination Module συνδέεται με το περιεχόμενο του ειδικού καταλόγου Plans, του Document Management Module. Ο κατάλογος Plans περιέχει σημαντικά σχέδια του έργου, τα οποία αποθηκεύονται εκεί σαν αρχεία RVT, DWG, PDF, DWF, DWFX και IFC. Συνήθως πρόσβαση στον κατάλογο Plans έχουν μόνο οι μηχανικοί που παίζουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του έργου. Υπάρχει λοιπόν ο κατάλογος Plans, στο εσωτερικό του οποίου υπάρχουν άλλοι υποκατάλογοι. Σε αυτούς τους υποκαταλόγους ο χρήστης που έχει τα σχετικά δικαιώματα πρόσβασης μπορεί να ανεβάσει αρχεία με αυτές τις καταλήξεις, την WG, PDF, την WF, την WFX και IFC. Δεν μπορεί να ανεβάσει αρχεία του Navisworks και προκειμένου να δοθεί δυνατότητα στον χρήστη, σε κάποιον χρήστη από το desktop του μηχάνημα μέσα από το Navisworks να έχει πρόσβαση σε αρχεία αυτού του καταλόγου που ονομάζεται Plans, για να μπορέσει να γίνει αυτό, η Autodesk χρησιμοποιεί ένα ενδιάμεσο module το οποίο ονομάζεται Model Coordination, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Μέσα από το Model Coordination, για να μπορέσει όμως το Navisworks να επικοινωνήσει με το Model Coordination, χρειάζεται αυτό το BIM 360 Issue Application. Αυτό το έχουμε δει.
Λοιπόν, για να δούμε πώς γίνεται αυτό. Ας κλείσουμε, χωρίς να αποθηκεύσουμε τις αλλαγές μας, στο συγκεκριμένο αρχείο. Παρατηρήστε ότι στο Navisworks, που έχω ανοιχτό τώρα στην οθόνη μου, υπάρχει ένα καινούριο tab το οποίο ονομάζεται Coordination. Όταν το επιλέξετε, έχει μέσα του αυτές τις λειτουργίες, την Open Models και την Manage Issues. Για να μπορέσουν να εμφανιστούν αυτές οι επιλογές, μάλλον αυτές οι επιλογές εμφανίζονται επειδή έχουμε εγκαταστήσει αυτό το module, αυτή την εφαρμογή για την οποία μιλήσαμε προηγουμένως, το BIM 360 Issue Application. Πώς το βρίσκετε αυτό και πώς το εγκαθιστάτε? Αυτό μπορείτε να το αναζητήσετε στο Autodesk Apps Store. Ένας τρόπος για να έχετε πρόσβαση στο Autodesk Apps Store μέσα από το Navisworks είναι να πάτε στο Home Tab, στο Tools Panel και από εδώ να επιλέξετε το Apps Manager. Θα ανοίξει ένα παράθυρο διαλόγου στην οθόνη. Βλέπετε ότι εγώ ήδη έχω εγκαταστήσει το BIM 360 Issues Application για το Navisworks. Στην αρχή βέβαια εδώ δεν θα υπάρχει σε σας αυτή η καταχώρηση και θα πρέπει να αναζητήσετε αυτό το application, οπότε θα πατήσετε κάτω στην επιλογή που λέει Launch the Autodesk App Store Website. Εννοείται ότι χρειάζεστε πρόσβαση στο ίντερνετ. Οδηγήστε εδώ, σε αυτή την ιστοσελίδα και εδώ μπορείτε να κάνετε μια αναζήτηση. Πείτε, για παράδειγμα, BIM 360 Issues. Αναζήτηση. Πότε σας βγάζει το BIM 360 Issues Application, μεταξύ άλλων application, αυτό χρειάζεστε εσείς. Κλικ εδώ. Οπότε κατεβαίνει ένα μικρό προγραμματάκι εγκατάστασης στο σκληρό σας δίσκο, είναι ένα executable το οποίο το τρέχετε. Και όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του application, τότε μέσα στο Navisworks θα δείτε ότι δημιουργείται ένα καινούριο tab με όνομα Coordination, το οποίο περιέχει αυτές εδώ τις λειτουργίες. Έτσι λοιπόν κάνετε εγκατάσταση. Τώρα, επιλέγοντας Open Models, ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου, το οποίο σας πηγαίνει στο BIM 360 Coordination Module. Εάν δεν έχετε κάνει login στο BIM 360 σε προγενέστερη φάση, τότε θα σας ζητηθεί να κάνετε login. Οπότε πάμε εδώ. Okay. Και εδώ βλέπετε κάποια αρχεία. Αυτά τα αρχεία ανήκουν σε έναν ειδικό κατάλογο του BIM 360 Coordination Module και μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για να τα φορτώσετε μέσα στο Navisworks και να κάνετε πάνω σε αυτά σε διάφορες λειτουργίες. Okay. Για να αποκτήσετε όμως μια πιο άρτια εικόνα, θέλουμε να σας δείξουμε το εξής. Εδώ λοιπόν είμαστε στο Document Management Service, στο Document Management Module του BIM 360. Χρησιμοποιώντας αυτό εδώ το μενού, βλέπετε ότι υπάρχει το Model Coordination Module του BIM 360. Πατώντας εδώ, θα μεταβούμε από το Document Management στο Model Coordination Module. Σε λεπτάκι να το φορτώσει. Okay. Εδώ βλέπετε την λίστα ή την ίδια ακριβώς λίστα των αρχείων την οποία βλέπατε στο Navisworks όταν πατήσαμε την επιλογή Open Modules. Αυτή λοιπόν η λίστα των αρχείων είναι ακριβώς ίδια με αυτή εδώ την λίστα των αρχείων. Εντάξει, εδώ σας δείχνει βέβαια τα 3D μοντέλα μόνο, αλλά στην ουσία αυτά είναι τα οποία χρειάζεστε για να κατεβάσετε τοπικά στο μηχάνημά σας και να τα ανοίξετε μέσα από το Navisworks.
Αυτό που έχει κάνει εκείνος ο οποίος έχει ετοιμάσει το συγκεκριμένο παράδειγμα και την πρόσβαση στο Model Coordination Module πρέπει να έχει γίνει μια προεργασία. Αυτή την προεργασία την κάνει ο Project Administrator του BIM 360, ο οποίος θα πρέπει να αντιστοιχίσει ένα κατάλογο από τον Plans to Documents Management Module στο Model Coordination Module. Ο Project λοιπόν Administrator έχει κάνει το εξής. Έχει χρησιμοποιήσει τη λειτουργία εδώ Create και του λέει ότι σου δημιουργώ ένα workspace, δηλαδή ένα χώρο εργασίας με κάποιο όνομα, όπου ο κατάλογος από το Plans και ο υποκατάλογος του Webinar Files, ο οποίος έχει δημιουργηθεί προηγουμένως και μέσα εκεί υπάρχουν φορτωμένα τα 3D μοντέλα που είδατε προηγουμένως, εντάξει, αντιστοιχεί στο workspace με όνομα Coordination Space του Model Coordination Module. Εντάξει, πρέπει λοιπόν να γίνει αυτή η διεργασία έτσι ώστε να δημιουργηθεί αυτή η αντιστοιχία. Και αυτό είναι απαραίτητο διότι το application BIM 360 Coordination του Navisworks βλέπει μόνο τον κατάλογο του collaboration. Συγκεκριμένα εδώ δεν πρέπει να λέει collaboration. Η πρόσβαση που θέλουμε να έχουμε είναι ο κατάλογος Coordination Space και όχι μάλλον το workspace με όνομα Coordination Space και όχι με το όνομα collaboration. Μπορούμε να έχουμε τέτοια workspace όσα θέλουμε. Εντάξει. Πρόσβαση όμως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή αρχεία μόνο σε αυτά τα οποία είναι εκείνη την συγκεκριμένη στιγμή active. Εντάξει. Αυτή τη στιγμή active είναι το coordination space και το collaboration space. Υπάρχει εδώ η επιλογή deactive και deactive αν θέλουμε τα συγκεκριμένα spaces να τα κάνουμε μη ενεργά. Okay. Εδώ λοιπόν θα πρέπει για να έχουμε σωστή πρόσβαση στα αρχεία που επιθυμούμε στο Navisworks να πούμε ότι θέλουμε να δουλέψουμε με το συγκεκριμένο workspace όπου έχουμε τα αρχεία μας, δηλαδή με το coordination space. Τώρα εδώ βλέπετε ότι έχουμε ακριβώς την ίδια λίστα αρχείων, έτσι, αυτά τα αρχεία, ακριβώς η λίστα είναι ίδια με την λίστα του Model Coordination Workspace. Okay. Έχουμε λοιπόν ταύτιση αυτό το δύο. Ωραία. Λοιπόν, άρα, από εδώ, μπορούμε να το πούμε ότι θέλουμε στο Navisworks να φορτώσουμε όλα αυτά τα Revit αρχεία. Του λέμε Select All. Οπότε τώρα αυτό που γίνεται είναι ότι το συγκεκριμένο application από το Model Coordination Module ανοίγει τα αρχεία αυτά τοπικά στο σύστημά μας. Τα αρχεία όμως αυτά, πέραν από τη γεωμετρία, περιέχουν και πληροφορίες οι οποίες αφορούν λειτουργίες collision detection, δηλαδή λειτουργίες παρεμβολών. Σε ένα σύνθετο μεγάλο μοντέλο μπορεί η ηλεκτρολογική εγκατάσταση, κάποια αεραγωγή, κάποιες σωληνώσεις κτλ. Να έρχονται σε σύγκρουση, δηλαδή να υπάρχουν conflicts με το αρχιτεκτονικό το μοντέλο. Η λειτουργία του collision detection είναι κάτι το οποίο πραγματοποιείται αυτόματα στο BIM 360
Ενώ στο Navisworks πρέπει να χρησιμοποιήσουμε συγκεκριμένα την επιλογή Collision Detection. Το Collision Detection στο BIM 360, στα modules του BIM 360 γίνεται αυτόματα. Και επιλέγοντας εδώ το Tab Classes, βλέπετε ότι για αυτά τα συγκεκριμένα πέντε αρχεία, τα οποία χρησιμοποιούμε αυτή τη στιγμή, μεταξύ τους, τι collisions έχει ανιχνεύσει το σύστημα. Εδώ λοιπόν βλέπετε ότι υπάρχουν collisions μεταξύ του ηλεκτρολογικού και του αρχιτεκτονικού και ούτω καθεξής. Τώρα, πρέπει να πούμε μερικά πράγματα για το τι είναι ένα issue στο BIM 360. Αυτές οι σημειώσεις που βλέπετε είναι από εκπαιδεύσεις που κάνουμε, οπότε επειδή εδώ δεν κάνουμε εκπαίδευση, θα παραλείψουμε κάποια πράγματα και θα πάμε κατευθείαν σε συγκεκριμένα θέματα που μας ενδιαφέρουν. Τα ίσους είναι κάποια ζητήματα, κάποιες οντότητες μέσα στο BIM 360, τα οποία βοηθούν στη συνεργασία και στην επικοινωνία μεταξύ των μελών, όσων συμμετέχουν σε ένα συγκεκριμένο έργο. Και επιθυμούν να υπάρχει μια δομημένη και ελεγχόμενη αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών της ομάδας εργασίας. Τα ίσους συνίστανται από ερωτήματα, από διευκρινήσεις, από επισημάνσεις και περιοδοποιήσεις που αφορούν τον οποιοδήποτε εμπλεκόμενο σε ένα έργο. Επιπλέον, στο BIM 360, το σύστημα παρακολούθησης των ίσους παρέχει ένα μηχανισμό καταγραφής τους. Περιέχει επίσης ανάθεση ευθυνών για την επίλυση ενός ίσου σε κάποιο μέλος της ομάδας εργασίας και γενικά το παρακολουθεί καθώς αυτό εξελίσσεται χρονικά. Δηλαδή, αν ο άλλος ο οποίος είναι υπεύθυνος για να λύσει το ίσου, το οποίο μπορεί να αφορά για παράδειγμα ένα collision detection, σε κάποιο σημείο μπορεί να έχει διαπιστωθεί, όπως θα δούμε σε λιγάκι στο παράδειγμα συγκεκριμένο που θα κάνουμε, ότι υπάρχει επαφή, υπάρχει παρεμβολή ενός αεραγωγού ή μιας σχάρας καλωδίων με κάποια σωλήνωση. Πράγμα το οποίο θα πρέπει να επιληθεί. Αυτό λοιπόν το έργο ανατίθεται σε κάποιον συμμετέχοντα μηχανικό υπό τη μορφή ίσου. Το αναθέτει λοιπόν κάποιος ο οποίος κάνει τον έλεγχο. Οπότε με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται ένα σύνολο από ίσους που μπορούν να αφορούν όχι μόνο collision detections αλλά και άλλα θέματα και άλλες πληροφορίες. Μπορεί κάποιος, ας πούμε, να ζητάει πληροφορία σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο για το τι υλικό χρησιμοποιείται στην περίπτωση εκείνη. Σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο. Αυτό μπορεί να γίνει πάλι μέσω ενός ίσου. Τώρα, υπάρχει δυνατότητα στο Navisworks Manage διαμέσου του συγκεκριμένου application να εμφανίσουμε ίσους τα οποία έχουμε δημιουργήσει, έχει κάποιος δημιουργήσει στο BIM 360. Να τα εμφανίσουμε μέσα στο περιβάλλον. Εδώ βλέπετε ότι υπάρχει ένα ίσου το οποίο κάποιος ήδη το έχει απαντήσει. Τα ίσως λοιπόν είναι πληροφορίες οι οποίες κατεβαίνουν και αυτές από το BIM 360, από το cloud της Autodesk, τοπικά στο μηχάνημά σας και μέσα από το Navisworks, από αυτή τη νέα δυνατότητα του Navisworks 2021, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτά. Κάποιος λοιπόν μηχανικός μπορεί να επιλέξει μέσα στο Navisworks ένα ίσου, να δει αυτό τι αφορά, ποιος το έχει δημιουργήσει, και σε ποιον έχει ανατεθεί η επίλυσή του.
Επίσης, μπορεί να γίνει ένα chat μεταξύ των μηχανικών. Εδώ πέρα που λέει respond, για παράδειγμα, μπορεί να αναπτυχθεί με το κουμπί, επιλέγοντας την επιλογή edit, ένας διάλογος μεταξύ των εμπλεκομένων μηχανικών, when, why και τα λοιπά και τα λοιπά. Και όλα αυτά είναι πληροφορίες από οι οποίες αποθηκεύονται μέσα στο ISO. Μπορούμε να επιλέξουμε τον χαρακτηρισμό ενός ISU από αυτό το τοπτυσσόμενο μενού, να του πούμε ότι είναι answered, να του πούμε ότι κάποιος μπορεί να το ξαναανοίξει γιατί δεν είναι ικανοποιημένος π.χ. από την απάντηση. Μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν close, δηλαδή ότι έχει επιληθεί, ή ότι είναι void. Void σημαίνει ότι πάει, ας πούμε, για τίθεται στο αρχείο. Αυτό σημαίνει void, ότι τέθηκε στο αρχείο πλέον. Είτε ότι έχει λυθεί, είτε ότι δεν μας ενδιαφέρει καθόλου, οπότε πάει void, δηλαδή τίθεται στο αρχείο. Και αφού κάνουμε όλες αυτές εδώ τις ρυθμίσεις, μπορούμε να πατήσουμε το κουμπί refresh, έτσι ώστε αυτές τις ρυθμίσεις που κάνουμε μέσα στο Navisworks Manage να ενημερωθούν στα αντίστοιχα αρχεία του cloud, στο BIM 360. Okay. Θυμηθείτε ότι το ID number είναι το 21. Βλέπετε εδώ, λέει κάγκελο 21. Αυτό είναι το ID number του συγκεκριμένου ISU. Ωραία, να κλείσουμε αυτό το παράθυρο. Εάν πάμε στο BIM 360, εδώ, και στη συνέχεια πάμε στο tab Assigned, διότι αυτό έχει γίνει assigned στο συγκεκριμένο χρήστη, στο George Δημητρίου, ID number 21, άρα πρόκειται πράγματι για το συγκεκριμένο ISU. Εάν εδώ το επιλέξετε για να το ανοίξετε και πάτε στα σχόλια, θα δείτε ότι έχει προσθεθεί το σχόλιο που μόλις πληκτρολόγησα. Έτσι, need further investigation, when, why. Η διαδικασία όμως μπορεί να λειτουργήσει και ανάποδα. Δηλαδή, μέσα από το Navisworks Manage, εδώ, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ISU, να το αποθηκεύσουμε και αυτό το ISU μετά να ενημερωθεί στο BIM 360. Για να το δουν οι υπόλοιποι μηχανικοί. Κοιτάξτε πώς μπορεί να γίνει αυτό. Καταρχήν, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την λειτουργία Class Detection. Να δημιουργήσουμε ένα καινούριο Class Test. Ας πάρουμε μεταξύ του υδραυλικού δικτύου, του Plumbing και του ηλεκτρικού δικτύου. Εντάξει. Τα οποία αυτά δίκτυα έχουν δημιουργηθεί και αποθηκευτεί σε δύο διαφορετικά Revit files. Επιλέγω λοιπόν σαν selection A το 3D Elementary School Plumbing RVT και σαν selection B το 3D Elementary School Electrical RVT. Run test. Εδώ βλέπετε ότι προκύπτουν 6 κλάσεις. Μπορούμε να επιλέξουμε ένα από αυτά τα classes. Okay, συγκεκριμένο. Το class 2. Πηγαίνουμε σε επιλογές collaboration. Εδώ, στο manage issues, παράθυρο διαλόγου, μπορείτε να επιλέξετε create issue. Για να δημιουργήσετε σε αυτό εδώ το συγκεκριμένο σημείο ένα καινούριο ISU. Κάνουμε λοιπόν κλικ εδώ. Οπότε δημιουργείται
αυτός ο κίτρινος κύκλος που είναι η ένδειξη στο BIM 360 ότι δημιουργούμε ένα ίσου. Επιλέγουμε τον τύπο του ίσου από το μενού αυτό. Πρόκειται για class, δηλαδή για επανεμβολή μεταξύ δύο αντικειμένων. Το status είναι open. Κάθε καινούριο ίσο που δημιουργείται θεωρείται το status open. Δίνουμε ένα τίτλο. Ας πούμε class between. Electrical and plumbing. Assign to. Το assign to στο πτυσσόμενο μενού, εδώ βλέπετε τους users που αυτή τη στιγμή είναι ενεργοί στο project μου. Εντάξει. Επειδή θέλω εγώ ο ίδιος πάλι να ελέγξω το συγκεκριμένο issue, δεν έχουμε κάποιο συνάδελφο online αυτή τη στιγμή, επιλέγω το όνομά μου από την λίστα των users. Οπότε εγώ το δημιουργώ και το αναθέτω στον εαυτό μου. Στο due date. Due date είναι η ημερομηνία στην οποία οφείλει ο George Δημητρίου να έχει διεκπαιρεώσει το συγκεκριμένο ίσου. Πάμε 24 του μήνα. Κάποιες άλλες πληροφορίες τώρα εδώ που δεν θα καθίσουμε να τα συμπληρώσουμε ολόκληρα. Ποιος είναι ο owner, δηλαδή ποιος το έχει δημιουργήσει. Μια επιλογή εδώ για το τι έχει δημιουργήσει το συγκεκριμένο ίσου. Το ίσου προφανώς αυτό το έχει δημιουργήσει, έχει δημιουργηθεί για λόγους coordination. Επιλέγω coordination. Μπορούμε να γράψουμε μια μικρή περιγραφή που θέλουμε εδώ. Εντάξει, ας μην καθυστερήσουμε τώρα. Του λέμε create. Επιλέγουμε create για να το δημιουργήσει. Οπότε αυτό το issue, αυτό το ζήτημα θα αποθηκευτεί, θα συνοδεύει τα συγκεκριμένα έγγραφα. Είναι λοιπόν το issue υπαριθμών 22 που βλέπετε εδώ. Κάνουμε ένα refresh για να ενημερωθούν τα issues. Okay. Και τώρα εάν πάμε στο ο BIM 360 εδώ βλέπετε ότι δεν υπάρχει ακόμα, θα το εμφανίσουμε σε λίγο. Ας πάμε στα active. Στα assign. Μάλλον δεν το έχει ενημερώσει ακόμα. Λοιπόν, αυτά τα οποία θα πρέπει να κοιτάξουμε εδώ είναι μεταξύ, ήταν μεταξύ electrical και plumbing, αν δεν κάνω λάθος. Το test εδώ, ναι, ήταν μεταξύ plumbing και electrical. Επομένως εδώ, electrical και plumbing. Λογικά πρέπει να είναι εδώ. Όχι, αυτό είναι το mechanical. Electrical και plumbing. Αυτό εδώ είναι. Five classes. Ναι, αλλά αυτά είναι τα κλάσεις όμως που είναι τα δικά του. Οπότε πώς το βλέπουμε αυτό. Για να το δούμε αυτό πρέπει να πάμε στα issues.
Να το καινούριο ίσους, το δικό μας, είναι το παριθμό 22, όπως είπαμε. Εδώ μπορείτε να το επιλέξετε. Okay. Είναι λοιπόν αυτό εδώ το ίσου και από εκεί και πέρα κάποιος ο οποίος θα το δει αυτό μπορεί να προσθέσει μία απάντηση. Need time. OK, answered, done. Οπότε πλέον από εκεί και πέρα δρομολογείται η επίλυση του συγκεκριμένου ίσου. Εάν πάμε πίσω στον Navisworks και ενημερώσουμε εδώ τα ίσους, τότε θα δούμε ότι αυτό είναι answer. Γενικά υπάρχει μια αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ του, όσον αφορά τα ίσους, μεταξύ του Navisworks και του BIM 360. Για να συνοψίσουμε, μπορούμε να αναφερθούμε σε ορισμένα συμπεράσματα που αφορούν το coordination, δηλαδή το συντονισμό των εργασιών. Μπορούμε να συνδέσουμε λοιπόν άμεσα το Model Coordination Module του BIM 360 με το Navisworks. Είναι εφικτή η πρόσβαση στα ίδια coordination spaces και στα shared μοντέλα. Υπάρχει δυνατότητα ανοίγματος όλων των μοντέλων ή μια συγκεκριμένη ομάδα μοντέλων ή ακόμα και μια προσωρινή προκαθορισμένη όψη του Model Coordination Module. Όλα αυτά εξασφαλίζουν το γεγονός ότι όλοι οι συμμετέχοντες εργάζονται στις ίδιες εκδόσεις των μοντέλων, είτε χρησιμοποιούν desktop πρόγραμμα, είτε χρησιμοποιούν το web. Φυσικά, από τη στιγμή που χρησιμοποιείτε το Navisworks, μπορείτε να αξιοποιήσετε τις προηγουμένες δυνατότητες του για 4D simulation και visualization έως τις class detection δυνατότητές του. Όσον αφορά επίσης τη χρήση της δυνατότητας search sets του Navisworks, τα search sets επιτρέπουν την πραγματοποίηση εξειδικευμένων class tests. Οι χρήστες του Navisworks μπορούν τώρα να δημιουργήσουν BIM 360 ίσους και να τις συσχετίσουν κατευθείαν με τα πηγαία αρχεία των μοντέλων στο BIM 360 Docs, χωρίς πλέον την παρεμβολή αρχείων NWD. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, η διασύνδεση των ίσους διατηρείται και με τις νέες εκδόσεις αυτών των αρχείων, καθώς αυτές οι νέες εκδόσεις γίνονται upload στο BIM 360. Δηλαδή, αν κάποιος μηχανικός ανοίξει το RVT αρχείο, το ενημερώσει, το βελτιώσει, το αλλάξει και το ξαναφορτώσει στο BIM 360, εκεί δημιουργείται το επόμενο version του αρχείου, αλλά τα ίσους, τα οποία ήδη προϋπήρχαν στις προηγούμενες εκδόσεις, αυτά μεταφέρονται και στις νέες εκδόσεις με τους χαρακτηρισμούς που τους έχουν δώσει οι χρήστες. Γενικά, στα ίσους έχουν πρόσβαση όλοι οι BIM 360 ίσους clients, ενώ υπάρχει η δυνατότητα της αυτόματης δημιουργίας και διασύνδεσης σε αυτά ενός screenshot, το οποίο να περιέχει και markups. Ξεχάσαμε να σας δείξουμε εδώ στις class detection δυνατότητες, στα results, στα αποτελέσματα. Όσοι έχουν χρησιμοποιήσει τον Navisworks ξέρουν ότι εδώ υπάρχει δυνατότητα, πατώντας το εικονίδιο αυτό, να δημιουργηθεί και να αποθηκευτεί, να συνοδεύει το classes και ένα viewpoint. Δηλαδή, στην ουσία, πρόκειται για μια φωτογραφία, για μια εικόνα που δείχνει το class. Αυτό, όταν το επισυνάψουμε σε κάποιο ίσους, αυτή η φωτογραφία θα συνοδεύει το ίσους, οπότε υπάρχει και οπτικός και οπτική αποτύπωση του προβλήματος. Και σε αυτό το σημείο, ολοκληρώσαμε την παρουσίαση των νέων δυνατοτήτων του Navisworks 2021. Κυρίως βλέπετε ότι αυτό το οποίο επιδίωξε η Autodesk είναι να ενσωματώσει όσο μπορεί καλύτερα το πρόγραμμα στις λειτουργίες του BIM 360. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας και ελπίζουμε να τα πούμε σε κάποιο μελλοντικό μας webinar. Καλό σας απόγευμα.